Βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας στο πρώτο μου ταξίδι ως Πρωθυπουργός. Και φτάνοντας κανείς σε αυτό το στρατόπεδο, συνειδητοποιεί ότι η ιστορία που είναι γραμμένη στα βιβλία και αποτυπωμένη στις μνήμες εκείνων που την έζησαν, παραμένει τελικά ζωντανή. Είναι παρούσα και μας υπενθυμίζει το χρέος μας να τιμούμε τους ήρωες, να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο και να μην εφησυχάζουμε. Βλέπω τα πρόσωπά σας και νιώθω υπερηφάνεια για την ελληνική δύναμη Κύπρου. Και θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαρισίες όλων των Ελλήνων γιατί επιλέξατε να βρίσκεστε εδώ, να υπηρετείτε την πατρίδα, αλλά και την αδερφή Κύπρο. Είστε η έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης των δύο χωρών, αλλά και της κοινής μας υποχρέωσης, να μεριμνούμε διαρκώς για τη σταθερότητα στο νησί. Και είμαι σίγουρος ότι υπηρετείτε καθημερινά το δύσκολο αλλά σπουδαίο έργο σας με υψηλό αίσθημα εθνικής συνείδησης. Και σας βεβαιώνω ότι η χώρα σας το αναγνωρίζει. Όπως, κύριε Διοικητά, δεν ξεχνά και τους νεκρούς της ΕΛΔΙΚ. Τιμούμε τη μνήμη τους και εμπνεόμαστε από τον ηρωισμό τους και από την αυταπάρνησή τους. Ζούμε σε μια ταραγμένη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις ασφάλειας και αστάθειας για την ευρύτερη περιοχή. Το δικό μας μήνυμα είναι σταθερό, καθαρό και ειλικρινές προς όσους αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδος και της Κύπρου. Καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη. Επιδιώκουμε πάντα την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Προστατεύουμε όμως και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε στο πλευρό μας όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έχουν εκφράσει έμπρακτα την υποστήριξή τους στην Κύπρο. Απέστειλαν ήδη ένα πρώτο σαφές μήνυμα ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και οι παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην Ηλίτιδα Ζώνη θα έχουν τίμημα και ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Δύο χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρος, έχουν οικοδομήσει πολύ ισχυρές συμμαχίες σε όλη την γύρω περιοχή. Παρά λοιπόν τις ρητορικές εξάρσεις και τους παροξισμούς τους πρακτικούς, οι παράνομες ενέργειες τελικά απομονώνουν και αποδυναμώνουν την Τουρκία. Αγαπητοί αξιωματικοί και οπλίτες, η παρουσία μου στην Κύπρο και εδώ, στο στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ, σηματοδοτεί τη σαφή στήριξη της Ελλάδος στο απόλυτο δικαίωμα της κυπριακής δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται το σύνολο των φυσικών πόρων που βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης. Κάτι που άλλωστε απορρέει από το ίδιο το διεθνές δίκαιο. Η Αθήνα ήταν, είναι και θα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Λευκωσίας και στην προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χωρίς τρίτους εγγυητές, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, στο έδαφος μιας κυρίαρχης, ανεξάρτητης ευρωπαϊκής χώρας. Για μια λύση που θα φέρει ευημερία και ωφέλη στο σύνολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα μία φορά για το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε. Εσείς, οι αξιωματικοί, οι οπλίτες της ΕΛΔΙΚ, τιμάτε το ρητό του Ηρόδοτου, το ομόεμόντε και ομόγλωσσον και ομόθρησκον και ομότροπον και υπηρετείτε με ευθύνη το σύμβολό σας. Το γαλανό του ουρανού, το μπλε της θάλασσας να πλαισιώνουν
την Ελλάδα και την Κύπρο κάτω από το ίδιο δάφνινο στεφάνι. Όλοι αυτό σας το αναγνωρίζουν. Σας συγχαίρουμε από καρδιάς και προσωπικά ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για την αποστολή την οποία επιτελείτε. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.